και παρακολουθούσαν απαθώς. Πότε αντέδρασαν, όταν συνελήφθησαν δημοσιογράφοι που έτυχαν να έχουν και την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Γιατί? Διότι έχουν επενδυτημένα συμφέροντα. Θα πάω τώρα στην Αμερική, που είναι οι άλλοι υπερδύναμοι. Εν παρακολουθούν τι γίνεται. Δεν έχουν διαφορές. Κι όμως, στη δοσμένη στιγμή, κάνουν τις αναγκαίες υποχωρήσεις για να κρατούν κοντά την Τουρκία. Επομένως, το να λέμε απλώς ότι ξέρετε, πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολιτική που θα προκαλέσει πολιτικό και οικονομικό κόστος και οικονομικό κόστος, θα πρέπει να μετρήσουμε και πώς καθορίζεται η διεθνής συμπεριφορά των διαφόρων κρατών ή η εξωτερική πολιτική κάποιων κρατών. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται η διαπίστωση, όχι από εμένα, διαχρονικά, ότι η εξωτερική πολιτική κάθε κράτους καθορίζεται με βάση τα συμφέροντα της χώρας του. Και συνεπώς, ας μην ζούμε με την ψευδαίσθηση ότι τώρα πρέπει να επαναφέρουμε το θέμα ως εισβολή και κατοχή. Ο Σπύρος ο Κυπριανού, ο αείμνηστος, δεν ήταν αυτή την θέση που είχε. Ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν ήταν αυτή τη θέση που είχε. Βεβαίως όχι. Είτε έτοιμος να συζητήσει και το ΑΝΑΝ και συζητήσαμε και τροποποίησης του ΑΝΑΝ κλπ. Αλλά δεν είναι προθεσιμό. Και ελπίζω να μην υπάρξει κανένας που να πει κάτι ανάλογο. Αλλά οπωσδήποτε δεν μπορεί να κατηγορείται ο 7ος Πρόεδρος και να παραγνωρίζουμε ότι προϋπήρξαν άλλοι με ανάλογες θέσεις ή πολιτικές. Εγώ, επί να το πω προηγουμένως και μου είπετε να έρθουμε στον 7ο, δεν χρεώνω κανέναν τον Πρόεδρο των προγενεστέρων ότι δεν είχε πρόθεση και ήταν και αποφασισμένος να εξεύρει λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να διαπιστώσουμε γιατί δεν ελύθηκε 43 χρόνια. Είναι γιατί φταίνει η ελληνοκυπριακή πλευρά, γιατί να πάω και στους άλλους. Είτε στον Γιώργο Βασιλείου, είτε στον Δημήτρη Χριστόφια. Δεν ήθελαν εκείνη τη λύση. Γιατί δεν την επέτυχα. Απλούστατα, ο λόγος της μη λύσης για τόσα χρόνια είναι η τουρκική αδιαλαξία με βάση τις στρατηγικές επιλογές της χώρας. Γιατί πιστεύετε ότι θα την κάμψετε αυτή στα επόμενα 5 χρόνια? Δεν είπα ότι έχω την δύναμη, ούτε και ζω σε πλανήτες άλλους. Αλλά αντίθετα, εγώ εκείνο που λέω είναι μέσα από την πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική που ακολουθήσαμε τούτη την πενταετία, με τις συμμαχίες που έχουμε δημιουργήσει και που πρέπει να τις κρατήσουμε. Και μάλιστα δήλωσα ότι εγώ δεν θεωρώ ότι όποιος είναι φίλος της Τουρκίας είναι εχθρός μας. Ακριβώς εκείνος τους φίλους πρέπει να αξιοποιήσει της Τουρκίας, εάν είναι να ασκήσεις επιρροή για να αλλάξει πολιτική, εάν και εφόσον το επιτύχεις. Η οποία λέτε αποδίδει αυτή η πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική. Αποδίδει στο να διασφαλίσει το κύρος της χώρας. Η σχέση σας με το Ισραήλ. Δημοκρατίας. Όταν μου λένε ότι υποβάθμισα. Η σχέση σας με το Ισραήλ σήμερα πώς είναι? Άριστες όπως ήταν. Ακόμα πάνω και μετά την τοποθέτησή μας στο θέμα της Ιερουσαλήμ. Μα γίνεται κατανοητόν, κύριε Τσουρούλη, ότι και όταν ο κύριος Νετανιάχου επεδίωκε την εξομάλυση των σχέσεων του με την Τουρκία, εγώ του είπα δεν με ενοχλεί. Εάν και εφόσον νομίζεις ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας σου, αρκεί να μην αλλοιώσεις τις θέσεις αρχής για την Κύπρο. Και πέραν τούτου το έχω πει, προτιμώ να έχεις επιρροή είτε στην κυβέρνηση είτε στον πρόεδρο της χώρας είτε οπουδήποτε, για να μπορεί να με βοηθήσεις, όπως είπα και στον εμίριν του Κατάρ, ο οποίος συνδέεται με στενότατη φιλία με τον, όπως είπα και σε κάποιον άλλον πρωθυπουργό φίλων γειτονικής χώρας, που συνδέεται έστω και αν υπάρχουν και διαφωνίες με τον Τούρκο πρόεδρο ή και προς τους Αμερικάνους ή και προς τους Ρώσους. Δηλαδή, εάν δεν αξιοποιήσεις αυτήν τη σχέση των χωρών που έχω προαναφέρει, να ασκηθούν πιέσεις, να διαφοροποιηθεί, πώς θα το επιτύχεις? Ναι. Με Πρόεδρε, πολεμικών τρόπο ή με το να πεις ότι αποσύρονται, ότι ελέγχθηκε το άλλο, να πάμε και να πούμε ότι αποσύρωμε τα πάντα. Ωραία, θα μας καλέσει ο Γενικός. Πρώτα-πρώτα ο Γενικός Γραμματέας το έκαμε σαφές. Ότι εάν και οι δύο δεν μου ζητήσουν να εμπλακώ, δεν θα εμπλακεί. Εάν επομένως πρώτα πάσει στους Τουρκοκύπριους, που αυτό θα πρέπει να είναι, ή κάποια απόπειρα θα γίνει, κάποια προσπάθεια θα γίνει,
Εσείς θα κάνετε προσπάθεια. Γιατί όχι. Αν επανεκλεγείτε. Βεβαιότατα. Υπάρχει περίπτωση. Μα το έχω πει, κύριε Καρέκλα. Το έχω πει κατ' επανάληψη μετά τις προεδρικές εκλογές. Αναμένω ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες ή ότι δεν ετέλειωσε το Κυπριακό τον Ιούλιο. Πρωτοβουλία θα αναλάβει ο Νίκος Αναστασιάδης. Δεν αυτό έχω με πρόβλημα να αναλάβω. Αρκεί μόνο να τηρούνται κάποιες θέσεις αρχών. Μα ήδη η Ελλάδα υπάρχει σε επίπεδο προπαρασκευαστικής διαδικασίας με την Τουρκία. Είμαστε και προχθές είχε συνάντηση. Βεβαίως σε στενή συνεργασία με την Ελλάδα. Ακούω ότι τάχα ευτυχώς που ήταν η Ελλάδα ή ο κύριος Κοτσάς. Αν ήξεραν των βαθμών συνεργασίας που έχουμε ή και τις θέσεις της Ελλάδας, δεν θα μιλούσαν όπως εκφράζονται. Έχω δύο ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Μίλησα για τον Νικόλα Παπαδόπουλο και θα ερχόμουν και στο Αγγέλα. Αλλά τώρα μου δώσατε την ευκαιρία που μιλήσατε για την πολυεπίπεδη και την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Κύπρου. Και ως δημοσιογράφος αλλά και ως πολίτης λέω μακάρι πάντοτε αυτή και πράβο αυτή η πολιτική. Όμως, ο Νίκος Αναστασιάδης πριν μία πενταετία κατηγορούσε και επέκρινε τον Δημήτρη Χριστόφια για την πολυδιάστατη εξωτερική του πολιτική, κάποιες κινήσεις που είχε κάνει προς Ανατολάς ή με αραβικές χώρες. Με συγχωρείτε. Δεν απαντήστε. Επέκρινε την ανυπαρξία επροβάλλετος πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Εκείνο που επέκρινε είναι την ανυπαρξία αυτής της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Και παρακαλώ συγκρίνετε τις σημερινές σχέσεις με τα γειτονικά κράτη, τις διμερείς, τις τριμερείς, με τον Αραβικό κόλπο. Αρκεί να σας πω ότι η Σαουδική Αραβία για πρώτη φορά διεπίστευσε πρέσβηνη στην Κύπρο μετά το 1964 που διέκοψε το 2015. Το Μπαχρέιν για πρώτη φορά από το 1960 διεπίστευσε πρέσβη. Η Ιαπωνία προτίθεται να ανοίξει πρεσβεία στην Κύπρο. Λάστε. Οι συμφωνίες, οι διακρατικές που έχουμε υπογράψει έχουν όχι πολλαπλασιαστεί, είτε αφορούν την αποφυγή διπλής φορολογίας, είτε άλλης μορφής συνεργασίες. Έχουμε συνάψει περί τις 40 συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας. Είτε με ευρωπαϊκά κράτη, είτε με αραβικά κράτη, είτε με το Ισραήλ. Επομένως, ακούοντας κάποιους που λένε ότι υποβάθμισε την Κυπριακή Δημοκρατία, όλα αυτά είναι η κοινότητα η Ελληνοκυπριακή που τα επέτυχε ή η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εχθές ο βασιλιάς της Ιορδανίας επισκέφθη την Κύπρο για να συναντήσει τον κοινοτάρχη της Ελληνοκυπριακής κοινότητας. Η επίσκεψή μου στη Σαουδική Αραβία ήταν γιατί προσκάλεσαν τον Ελληνοκύπριον κοινοτάρχη. Η επίσκεψή μου στη Μόσχα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Πούτιν, που είναι η τρίτη συνάντηση που κάνουμε. Η επίσκεψή μου με τον Γάλλον Πρόεδρο, τώρα και στο παρελθόν με τον προηγούμενο. Ήταν γιατί είχαν να κάνουν με κοινοτάρχη. Οι συμφωνίες που συνάπτουμε με τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, είναι με την κοινότητα. Οι σχέσεις οι στρατιωτικές που για πρώτη φορά αναπτύσσονται με τη Βρετανία. Είναι γιατί παραγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία ή είναι γιατί την αναγνωρίζουν ή αναγνωρίζουν πλέον τον ρόλο που διαδραματίζει αυτό το λιλιπούτιον ευρωπαϊκών κράτους στην περιοχή λόγω της γεωστρατηγικής του θέσης. Μάλιστα. Επανέρχομαι, κύριε Πρόεδρε, και στην. Εκτός αν θέλει ο. Όχι, θέλω να αλλάξω ενότητα από όταν έχει κάτι στο Κυπριακό. Θέλω να κλείσω, διότι είχα πει ότι θα βάλω και μία σφήνα που βάζει το ΑΚΕΛ που σας επικρίνει και θέλω την άποψή σας. Ακούγοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη, και απαντώντας την προηγούμενη μου ερώτηση, ποια λύση θέλει και πώς τη φαντάζεται. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άλλη διαδικασία από την διαδικασία την οποία ακολουθήσατε για τη λύση του Κυπριακού, λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος της Κύπρου, τις συμμαχίες που έχουμε και ούτω καθεξής. Όμως το ΑΚΕΛ, κύριε Πρόεδρε, σας κατηγορεί ότι για παλινδρομήσεις και για έλλειψη αποφασιστικότητας. Και ενώ και εκείνο συμφωνεί με την πολιτική της προσέγγισης της διαδικασίας των συνομιλιών, του συμβιβασμού του έντιμου κτλ., στην κρίσιμη στιγμή σας κατηγορεί για παλινδρομήσεις, για έλλειψη αποφασιστικότητας. Αν θέλετε, ακόμη ότι και στο Grand Montana που ήταν μια κρίσιμη συνάντηση, σκεφτήκατε τις προεδρικές εκλογές, τις εκλογές στην καρέκλα και όχι τη λύση του Κυπριακού.
Η απάντηση περιέχεται σε ένα Twitter που έστειλε ο Άντρος Κυπριανού στη 1:23 λεπτά της 6ης Ιουλίου, που έλεγε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά κατέθεσε θετικές προτάσεις, αναμένουμε τώρα την ανταπόκριση της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Αυτό και μόνο απαντά στα πάντα. Εκείνον που ακούω να με κατηγορούν, δεν θέλω να κάνω ονομαστική αναφορά, είτε στον έναν, είτε στον άλλον, είτε στον οποιονδήποτε τον αντιποψηφίο μου. Απλά, εκείνοι που με κατηγορούν, για τάχα παλινδρομήσεις, θα πρέπει να σκεφτούν και ποια είναι η θέση της Τουρκίας. Πώς αντέδρασαν οι Τουρκοκύπροι. Δεν είναι δυνατόν να υιοθετήσω οτιδήποτε εδιέδιδε συγκεκριμένος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών, παραπληροφορώντας τους πάντες. Και μένω μέχρι εδώ. Εκείνο που λέω, όχι. Εκείνο που λέω είναι ένα. Τον οποίο καταγγείλατε, αδιέξοδα, τον καταγγείλατε, τον καταγγείλατε αυτόν τον αξιωματούχο που περιγράφεται. Έχει σημασία να τον καταγγέλεις ή όχι. Ή γνωρίζετε τις κινήσεις του και οπωσδήποτε έγιναν οι παραστάσεις, αλλά δεν είναι εδώ το θέμα. Σας παρακαλώ να δούμε την ουσία. Για την αλλαγή της όποιας πολιτικής στο Κυπριακό θα πρέπει να αποφασίσει το Εθνικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να διαβουλευτούμε. Εάν υπάρχουν τέτοια διέξοδα, θα πρέπει να μελετήσουμε τι είναι τα περαιτέρω βήματα. Και να διαβουλευτούμε και με την Ελλάδα, να διαβουλευτούμε και με τους εταίρους μας για να δούμε πώς μπορεί να επικρατήσει ειρήνη και σταθερότητα σε αυτόν τον τρόπο. Άρα λέτε ότι και πάνω απ' όλα συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους συμμετρίους. Να δώσει το Εθνικό Συμβούλιο δηλαδή μια δεύτερη ή τρίτη επιλογή, αυτό μας λέτε. Ότι... Αυτό που λέω, εάν υπάρξουν, συνεχίσει να υπάρχει αδιέξοδο, θα πρέπει συλλογικά να αναζητήσουμε μια άλλη επιλογή. Να προβληματιστούμε ποια είναι τα περαιτέρω βήματα. Μάλιστα. Τώρα, βρέθηκε στο επίκεντρο λόγω δύο δηλώσεων στην ουσία του κυρίου Ντάισεμπλουμ η ιστορία με το κούρεμα, η οδυνηρή ιστορία με το κούρεμα. Και επειδή στην αρχή της συνέντευξης μας είπατε ότι απόψε θέλετε να κατατεθούν οι ιστορικές αλήθειες, η ερώτηση είναι απλή. Εάν νιώθετε ότι στην ουσία εσείς προτείνατε το κούρεμα, εσείς κουρέψατε τον Κυπριακό λαό. Απαντήσω. Η πρόθεση, όπως το είπε και ο κύριος Ντάισεμπλουμ, του Eurogroup ήταν να γίνει εξιδίων μέσων η χρηματοδότηση των τραπεζών, δηλαδή κούρεμα. Δεν το προτείνατε εσείς. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Τσούλη. Από εδώ ξεκινήστε όμως. Σας παρακαλώ, για να φτάσουμε στο τι επρότεινα ή τι εδέχτηκα, είναι εντελώς διαφορετικό. Για να έχει έναν ηρμόν ή συνηρμόν ή ιστορικό. Αλλά μου λέτε για την πρόθεση, εσείς που ξέρατε την πρόθεση, σας διαμηνήθηκε αυτό για να τα βάλουμε. Να με συγχωρείτε, 15 μέρες μετά έγινε η σύνοδος του Eurogroup και ήμουν παρόν. Μάλιστα. Συνεπώς μου εδιεβίβασαν την απόφαση του Eurogroup ότι η πρόθεση ήταν να ληφθεί η απόφαση για bail-in. Ήταν η πρώτη φορά που... Και είπα, δεν αποδέχομαι με κανέναν τρόπο το οποιονδήποτε κούρεμα. Έγινε συζήτηση ολόκληρη μέρα μέχρι τις 4 παρατέταρτο το πρωί. Εγνώριζα πλέον ότι με τα γεγονότα που ανέφερα προηγουμένως, για τα ρευστά διαθέσιμα, για το ότι είχαμε να αποκλειστεί από τις αγορές, για τις υποχρεώσεις που είχαμε, ήταν έναν αδιέξοδο. Μια δύσκολη στιγμή. Δηλαδή, θα έπρεπε από τη μια να αντισταθώ και από την άλλη να συνυπολογίσω την άταχτη χρεοκοπία του κράτους.